Οι ανησυχίε για μια κινέζικη εισβολή στην Ταϊβάν συνεχίζουν να εντείνονται με το Πεκίνο να θεωρείται πλέον ύποπτο για συμμετοχή στην καταστροφή ορισμένων από τα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου του νησιωτικού έθνους αυτή την εβδομάδα σε μια άλλη επίδειξη εσκεμμένης παρενόχλησης. Σύμφωνα με το Fox News, η διακοπή του διαδικτύου της Ταϊβάν δεν αφορά μόνο τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, αλλά αποκάλυψε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια της Ταϊβάν. Δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία ότι η Κίνα έκοψε σκόπιμα τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, αλλά το περιστατικό έφερε εκ νέου την προσοχή στο πώς θα μπορούσε να είναι μια επίθεση στην Ταϊβάν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείε θα μπορούσαν να τη σταματήσουν εγκέρος. Τα σενάρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνουν την κατάληψη της Ταϊβάν από την Κίνα, περιλαμβάνουν γενικά μια μεγάλης κλίμακας αμφίδια επίθεση που θα επιχειρούσε να ευνηδιάσει γρήγορα και αποτελεσματικά τον νησί και τους συμμάχους του. Ο πρόεδρος Biden είπε ότι θα στείλει στρατεύματα για να αντιμετωπίσει μια κινεζική χερσαία εισβολή, η οποία πιθανότατα θα προκαλούσε αντιδράσεις από άλλους περιφερειακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μπορούσε να καταστήσει αυτή τη μορφή επίθεσης δαπανηρή και θανατηφόρα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά έχει επίση προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ικανέ να εμπλακούν με την Κίνα σε μια παραδοσιακού τύπου επίθεση, όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμο στην Ουκρανία. Η Κίνα έχει ένα στρατιωτικό πλεονέκτημα, είπε ο στρατηγό εν αποστρατεία Τζακ Κίν, ανώτερο στρατηγικό του Fox News και τόνισε πως έχουν περισσότερα πλοία, περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερους επιθετικούς και αμυντικούς πυράβλους από ό,τι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Απόστρατο στρατηγός τεσσάρων αστέρων τόνισε, ένα πιο πιθανό σενάριο θα ήταν μια καραντίνα ή ένας αποκλεισμός της Ταϊβάν, όπου η Κίνα θα επιχειρούσε να ελέγξει τον ενέριο χώρο, καθώς και τους θαλάσσιους διαδρόμους και να αποκτήσει τον έλεγχό του.